Οι υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση των ποσοστών υγρασίας και τους ασθενείς ανέμους δημιουργούν ένα κοκτέιλ δυσφορίας. Οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο δίνει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Κορίνθου, Γιώργος Πατσιόγεννης. Κάψονος είναι οποιαδήποτε κατάσταση του περιβάλλοντος, στην οποία η θερμοκρασία είναι πάνω από 36,6 βαθμούς. Δηλαδή από την θερμοκρασία του σώματός μας, τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματός μας. Πάνω από 36,6, που είναι η φυσιολογική, οποιαδήποτε θερμοκρασία είναι σαν να υπάρχει στο περιβάλλον πυρετός. Όταν έχουμε 37, 38, 39, 40, 41, 42 βαθμούς, είναι σαν να έχουμε 42 βαθμούς πυρετό. Τώρα, για να μην έχουμε αυτό το πυρετό, που έχει θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η οποία θα έρθει απάνω μας, πρέπει να πάμε σε ένα μέρος που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το δικό μας, ώστε να έρθει ένα ισοζύγιο, ώστε η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να είναι κάτω τουλάχιστον από 36,6 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας λοιπόν είναι ό,τι είναι πάνω από 36,6, και από εκεί και πέρα έχουμε μικροκαύσωνα, μεσαίο καύσωνα και μεγάλο καύσωνα, ανάλογα τους βαθμούς του θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Από το καύσωνα δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να προφυλαχθεί κανείς, αρκεί να έχει μυαλό. Όταν έχει μυαλό, καταρχήν δεν κάθεται στον ήλιο και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 37 βαθμούς. Είτε αυτό λέγεται την ώρα που κάνει μπάνιο, είτε οτιδήποτε. Διότι και την ώρα που κάνουμε μπάνιο, όταν είμαστε έξω, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αν είναι πάνω από 37 βαθμούς, πάλι είναι μια κατάσταση ασθένειας. Ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο το περιβάλλον είναι ήδη ασθένεια. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει μυαλό, ξέρει τι να κάνει. Ακόμα και όταν βρισκόμαστε θαλασσικά με μπάνιο, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν η θερμοκρασία είναι έξω πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου, τι θερμοκρασία έχει, επειδή είναι το μισό σώμα μέσα, το κεφάλι δεν είναι έξω. Τότε, αν είναι δυνατόν κανένας να μπει υπογείως στη θάλασσα και να είναι μονίμως, πώς το λέμε, να κάνει. Εντάξει, αλλά δεν είναι. Καθόμαστε στη θάλασσα και τελείωσε. Ένα νοήμον άτομο θα πάει σε ένα μέρος να προφυλαχτεί από τη ζέστη. Δεν υπάρχουν συμβουλές να κάθεσαι στον ήλιο και να μην έχεις τις επιπτώσεις της υψηλής θερμοκρασίας. Επομένως είναι απλό. Χρειάζεται να έχεις μυαλό. Λοιπόν, τη συμβουλή άλλη. Καμία άλλη συμβουλή πέραν από το να φροντίζεις όταν υπάρχει καύσωνας να είσαι σε δροσερό μέρος, αεριζόμενο. Και με δόξα τω Θεώ στη σημερινή εποχή έχουμε και την τεχνική, έχουμε τα air condition. Τώρα υπάρχουν άτομα που δεν έχουν μυαλό. Βεβαίως υπάρχουν άτομα που δεν έχουν μυαλό για να προφυλαχτούν από ένα καύσωνα. Ποια άτομα είναι αυτά που δεν έχουν μυαλό? Πρώτα είναι η νεολαία και οι γυναίκες, οι οποίες περιμένουν το καλοκαίρι για να μαυρίσουν. Αν περιμένουν το καλοκαίρι να μαυρίσουν και να παίξουν στη θάλασσα, θα υποστούν τις συνέπειες του καύσωνα. Ποια άλλη είναι? Είναι τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά έχουν μυαλό, όσο έχει ένας ενήλικας, δεν έχουν. Ένα βρέφος δηλαδή, ένα παιδί 4, 5, 6 χρονών, δεν έχει το νουν που έχετε εσείς και εγώ, ώστε να σκεφτεί ότι πρέπει να πάω σε ένα δροσερό μέρος. Και πρέπει εμείς να σκεφτούμε το μικρό παιδί, να μην καθόμαστε κάτω από την ομπρέλα και το παιδί κάθεται δίπλα στην άμμο. Εμείς δροσιζόμαστε, πίνουμε τον καφέ μας. Εμείς το δικό μας μυαλό πρέπει να λειτουργήσει για να προφυλάξει το μικρό παιδί. Υπάρχει άλλος που δεν έχει μυαλό? Βεβαίως. Υπάρχουν άνθρωποι γέροντες, οι οποίοι... Τώρα τελευταία έχει επεκταθεί και το Αλτσάιμερ, η νόσος. Υπάρχει η γεροντική άνοια. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει κάποιος να τους προσέξει. Όταν έχεις έναν άνθρωπο με άνοια κατάκητο και κάθεται σε ένα δωμάτιο μέσα που δεν μπορεί να κινηθεί, και αυτός ο άνθρωπος να διώξει από πάνω του τη θερμότητα, διότι η κίνηση διώχνει, ξατμίζει. Και αυτός ο άνθρωπος είναι κατάκητος σε ένα κρεβάτι και μέσα στο δωμάτιο η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς Κελσίου, αυτός ο άνθρωπος θα αφυδατωθεί. Να λοιπόν που χρειάζεται μυαλό. Υπάρχει άλλο πράγμα που
που δεν υπάρχει μυαλό. Διάφορες παθήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τους ηλεκτρολίτες που λέμε εμείς οι γιατροί. Οι ηλεκτρολίτες είναι μέσα στο αίμα μας, υπάρχει κάλιο, υπάρχει νάτριο, υπάρχει... για να συγκρατούμε το νερό, να υπάρχει το συζύγιο του ύδατος που λέμε. Τώρα εκεί ποιος δεν έχει μυαλό. Εκεί δεν έχουν μυαλό εμείς οι γιατροί, οι οποίοι έχουμε πει στους αρρώστους, σε πολλούς αρρώστους, να μην τρώνε αλάτι. Καλοκαίρι χωρίς αλάτι δεν υπάρχει. Διότι εάν δεν φας αλάτι το καλοκαίρι, θα αφυδατωθείς.